εμβόλια. Άλλη ερώτηση, μπορώ να κάνω το εμβόλιο έναντι της νόσου COVID μαζί με κάποιο άλλο εμβόλιο που συστήνεται για ενήλικες? Δηλαδή θα κάνω κάποιον εμβολιασμό διαφορετικό, όχι για κορονοϊό. Μπορώ να κάνω και αυτό, συνδυασμό? Δεν ξέρω, κύριε Νάτση. Ναι, κύριε Νάτση. Θα πρέπει να γίνουν δοκιμές αν το εμβόλιο του κορονοϊού είναι ασφαλές με τα άλλα και δεν περιβαίνουν την νοσιακή αποκρίση τους. Το θέμα είναι ότι θα γίνουν αυτές οι κλινικές μεταγενέστερες δοκιμές και ίσως θα μπορούμε να φτάσουμε και συγχορήγηση, όπως με τη γρήπη. Το θέμα είναι, από αυτά τα στατιστικά που βλέπουμε, εγώ, κύριε Νίτσα, είδα χθες 4.600.000 και τώρα είναι 5.100.000. Όλα αυτά έχουν στατιστικά, θα δούμε. Και εμείς θα έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει εμβόλιο της γρήπης, θα κάνουμε το εμβόλιο. Είμαστε και εμείς μέσα στα στατιστικά. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και θα έχουμε πολλές καλές πληροφορίες. Νομίζω ότι η οδηγία είναι ότι πρέπει να απέχουν αυτά. Δεν γίνονται μαζί. Πρέπει να απέχει της γρήπης, παραδείγματος χάρη, από του COVID. Αν επιτρέπετε, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, ότι επειδή πολλοί έχουν τώρα εμβολιαστεί για γρήπη και αυτά, πρέπει να είναι, είχαμε πει 4 εβδομάδες, θα το κάνουμε 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες πρέπει να περιμένουν από το εμβόλιο της γρήπης ή του πνευμονιοκόκκου, ξέρω ποιος θα κάνει, ποιο εμβόλιο θα κάνει ο ενήλικας, αυτά 2 γίνονται συνήθως στους ενήλικες, για να εμβολιαστεί μετά για το COVID. Ωραία.